Καλημέρα, καλημέρα, πώς μου είστε σήμερα, 5η 26 Μαρτίου 2020, ποια μέρα της καραντίνας σας είναι σήμερα ή ποια μέρα της εργασίας εν καιρό πανδημίας είναι σήμερα. Εγώ έχω για σας ένα επίκαιρο και έτσι χαριτωμένο mail, το οποίο να μας δώσει έτσι και λίγη αισιοδοξία. Γράφει μια φίλη, μου αρέσει η καραντίνα, έχω πρόβλημα, Έχεις πρόβλημα? Για να δούμε. Αγαπημένη μου Θέκλα, καλημέρα. Σε βλέπω και είσαι καλά. Χαίρομαι. Χαίρομαι που χαίρεσαι, χαίρομαι να χαιρόμαστε. Γενικά χαιρόμαστε. Και εσύ κι εγώ. Αναρωτιέμαι αν έχω πρόβλημα. Μήπως παθαίνω κατάθλιψη. Γενικά είμαι εξωστρεφής. Μου αρέσουν οι παρέες, οι κουβέντες, καφέδες με φίλες, ψώνια, περίπατη, εκδρομές, ταξίδια κτλ. Γνωρίζω αυτή την κυρία να είναι και είναι η χαρά της ζωής. Ξέρω, ξέρω ποια είσαι. Έγραψε στο mail, κυρία μου, και δεν έγραψε το όνομά σου. Και μετά έστειλε ένα συμπληρωματικό email και είπε ποια είσαι. Εγώ το κατάλαβα χωρί να γράψει το όνομά σου ποια είσαι, γιατί ξέρω. Ξέρω την περίπτωσή σου. Ωραία περίπτωση. Η πανδημία με βρήκε απότομα, εσόκλειστη με τα τέσσερα παιδιά μου, τρει εφήβου και ένα νήπιο. Σε ένα διαμέρισμα που δόξα τω Θεώ το έφτιαξα όπω ήθελα και μου αρέσει. Ταυτόχρονα η αδελφή μου εργάζεται σε πειθαρχημένο σώμα και ο άντρας της το ίδιο και τα δύο της παιδιά, 5 και 6 ετών, κατέληξαν και εκείνα μαζί μας. Αχα, άρα έχεις έξι μέσα στο σπίτι. Καθημερινά, μια και εγώ ως εκπαιδευτικό είμαι στο σπίτι αναγκαστικά. Όλοι μαζί σε καραντίνα, σε διαμέρισμα. Ποιο είναι το πρόβλημα. Ποιο μπορεί να είναι το πρόβλημα σου, κυρία. Το θέμα είναι ότι δεν νιώθω να έχω πρόβλημα. Κόρη να μας πελάνεις. Εδώ στέλνουν μήνυμα οι άνθρωποι που έχουν πρόβλημα. Όχι αυτοί που νιώθουν πως δεν έχουν πρόβλημα. Δεν είναι πρόβλημα να νιώθεις πως δεν έχεις πρόβλημα. Μαγειρεύουμε, κάνουμε γλυκά, διαβάζουμε, κάνουμε κυπουρική στο παλκόνι φαντάζομαι αυτή σε διαμέρισμα. Χρωματίζουμε γλαστράκια, ζυμαράκια, ταινίε κτλ. Ταυτόχρονα κάνω και κάποια μαθήματα διαδικτυακά με μαθητές μου. Ευτυχώ όχι πολλά, γιατί υπάρχει φασαρία γενικά. Ναι, φαντάζομαι με έξι παιδιά, με πέντε. με, με ένα νήπιο, ένα, δύο παιδιά σχολική ηλικία και τρει εφήβους, φαντάζομαι ότι θα γίνεται εκεί μέσα σε διαμάρισμα. Κουράζομαι, αλλά δεν ξέρω γιατί μου αρέσει ο εγκλισμό αυτό. Ακούω του συνανθρώπου μα αγανακτισμένου και προσποιούμε ότι είμαι και εγώ. Γιατί προσποιείσαι, ε, για να είσαι κομιλθό, ενώ δεν σε ενοχλεί καραντίνα, προσπίσει ότι σε ενοχλεί καραντίνα, γιατί είσαι κομιλφό κοριτσάρα μου, και εμένα δεν με ενοχλεί καραντίνα και δεν προσποιούμε. Μπορώ να δείξω ενσυναίσθηση σε αυτού που του ενοχλεί, αλλά δεν υπάρχει λόγο να λέμε ότι μα ενοχλεί κάτι, ότι δεν μα ενοχλεί επειδή ενοχλεί του άλλου. Κυρία, δεν είσαι έφηβο να προσαρμόσει τη συμπεριφορά σου ανάλογα με τον άλλον. Γιατί θα με δουν παράξενα να πω το αντίθετο. Αλήθεια όμω, γιατί αισθάνομαι καλά, λέτε να έχω κάτι, Είμαι επιστήμονα και έχω πλήρη επίγνωση τη σοβαρότητα τη κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ, ό,τι και όπω και αν απαντήσετε. Μου τα στέλνει όλα αυτά οι ευλογημένοι, εγώ κατάλαβα ποια είναι γιατί δεν ξέρω. Και μετά μου στέλνει μητάδε. Λοιπόν, τάδε μου, έλα εδώ. Μπορώ να καταλάβω για σένα γιατί είσαι χαρούμενη στο σπίτι αυτέ τι μέρε. Ξέρω την ιστορία τη φίλη αυτή, τη γνωρίζω. Είναι πρόσωπο που γνωρίζω στην πραγματική ζωή, είναι μια κοπέλα η οποία κατάφερε με πάρα πολλές προσπάθειες να, να ξεφύγει από μια κατάσταση ενός πρόωρου γάμου που είχε κάνει, εξαιρετικά, πώς να το χαρακτηρίσω, ε, ο, ο γάμος της ήταν με έναν άνθρωπο που ήταν πολύ καταπιεστικός, εντάξει. Ε, και κατάφερε με πολλές δυσκολίες, γιατί δεν είχε καμία υποστήριξη ούτε από το άμεσο οικογενειακό της περιβάλλον, ε, κατάφερε να αποδεσμευτεί και να χωρίσει από ένα γάμο με έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν καπιταπιστικός μαζί της. Ε, και πάλεψε πάρα πολύ για να επιτύχει την ανεξαρτησία της και όπως μας γράφει στο mail, Έφυγε από το μεγάλο το σπίτι, το πολυτελές, νίκιασε ένα διαμέρισμα, το φτιάξε όπως το ήθελε, είναι εκεί με τα παιδάκια της, τέσσερα παιδιά. Μ? Και επιτέλους φιλενάδα είσαι ελεύθερη. Επιτέλους ζεις σε ένα σπίτι που είναι δικό σου. Σε ένα σπίτι που το ορίζεις εσύ. Σε καμία περίπτωση δεν είναι κακό και άσχημο πράγμα να μοιραζόμαστε το σπίτι μας με το σύντροφο μας με αμοιβαιότητα, αγάπη και σεβασμό. Όσες γυναίκες όμως ή και άνδρες έχουν κακοποιηθεί ψυχικά μέσα σε απολυταρχικούς γάμους, με απολυταρχικούς συντρόφους, τα λέω απολυταρχικούς γάμους και απολυταρχικούς συντρόφους, ενώ να είσαι με έναν άνδρα, να είσαι με μια γυναίκα που να σε θεωρεί χτήμα του ή να σε θεωρεί κτήμα της και να σου επιβάλλει συνεχώς πώς να λειτουργείς, πώς να φέρεσαι και πώς να συμπεριφέρεσαι. Και να σε θεωρεί ότι είσαι ανίκανο ή ότι είσαι ανίκανη να σκεφτεί από μόνο σου. Και οποιαδήποτε πρωτοβουλία παίρνει να τη θεωρεί το τέρι σου ότι είναι βλακεία και ότι μόνο εκείνο το τέρι σου γνωρίζει τα σωστά. Και εδώ θα πω, θα κάνω μία παύση και θα πω ότι αυτό μπορεί να συμβεί και σε άνδρε. Και άνδρε βρίσκονται σε απολυταρχικού γάμου, με απολυταρχικέ γυναίκε, με γυναίκε που θέλουν να ελέγχουν ακόμη και τον αέρα που αναπνέουν και που δεν τους δίνουν καθόλου, μα καθόλου, ελευθερία, εκτίμηση και σεβασμό. Το γεγονός ότι εσύ, κατά τη διάρκεια του γάμου σου, προσπαθούσες να διαφύγεις από το πολιταρχικό καθεστώς, κάνοντας παρέες, ήταν για σένα επαναστατική πράξη όταν ήσουν παντρεμένη να βγαίνει έξω με τις φίλες σου μόνη σου. Θυμάσαι πόσα τράβηξε για αυτή την τόσο επαναστατική πράξη να πας να πιείς ένα καφέ με δύο συναδέλφους σου συναδέλφοι σας σου μάλιστα. Λοιπόν, ε, το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της απο, του απολυταρχισμού εσύ είχε διέξοδο βγαίνοντα έξω από το σπίτι, κάνοντα δραστηριότητε εξωσπιτικέ. Αν θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο, όπω χρησιμοποιούμε τον όρο εξωσχολικέ, εξωσπιτικέ δραστηριότητε, αυτό δεν σε κάνει απαραίτητο και έναν άνθρωπο που είσαι 100% εξωστρεφή. Γνωρίζοντα. Ε, ε, δεν ήταν, ήταν πελάτη σαν μου η κοπέλα αυτή. Η κοπέλα αυτή είναι μια κοπέλα την οποία έτυχε να γνωρίζω σε κάποια φάση τη ζωή τη και κάναμε παρέα λόγω γειτονία. Εντάξει. παλιότερο. Λοιπόν. Επειδή. Ε...... Έχω έfire... χάσει τον ήρμό μου τώρα. Που ήμουνα. Επειδή εσύ εξασκούσε πολύ την εξωστρέφεια για να αντιμετωπίσεις τη συγκεκριμένη συνθήκη της ανελευθερίας μέσα στο σπίτι, αυτό δεν σε κάνει να είσαι 100% εξωστρεφής. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε κάποιο ποσοστό εξωστρέφειας πάνω μας και κάποιο ποσοστό εσωστρέφειας. Κατά τη γνώμη μου, όσο ρημάζει πνευματικά και ψυχοσυναισθηματικά ένας άνθρωπος, τόσο περισσότερο απολαμβάνει την εσωστρέφεια και απολαμβάνει τη μοναχικότητα. Θα μου πει τι εσωστρέφεια έχω εγώ σε ένα σπίτι με έξι παιδιά και τι μοναχικότητα έχω εγώ σε ένα σπίτι με έξι παιδιά. Έχει τη μοναχικότητα και την εσωστρέφεια του να μην έχει μέσα στο ίδιο το σπίτι έναν άνθρωπο που ο οποίο συνεχώ να σε επικρίνει, συνεχώ να σε κατακρίνει ό,τι κάνει να είναι λάθο και συνεχώ να σε κάνει να νιώθει ντροπή για τον εαυτό σου. Αυτή την ελευθερία έχει. Επίση, αυτό πρέπει να το πω και οφείλω να το ομολογήσω και το έχει κι εσύ. Κάποιες γυναίκες είναι πρικισμένες με την αγάπη, τη μητρική, την έντονη. Έχω γνωρίσει τέτοιε γυναίκες, μια από αυτές είναι και η κουμπάρα μου, η μητέρα της φαυτιστικής μου της Ελπίδας, η οποία υπήρξε και είναι και συνεχίζει να είναι άξια μητέρα 10 παιδιών, η οποία με την ίδια αγάπη και χαρά περι, ε, περιβάλλει και τα εγγόνια της τώρα. Μία γυναίκα η οποία χαιρόταν πάρα πολύ να έχει μικρά μωρά στο σπίτι, χαιρόταν πάρα πολύ να φροντίζει τα μωρά και ήταν κάτι που τη άρεσε πάρα πολύ. Είναι χάρισμα, είναι κλίση. Εγώ προσωπικά δεν είχα αυτή την κλίση, ούτε έχω αυτό το χάρισμα, δεν νομίζω το αποκτήσω από εδώ και πέρα. Όχι ότι δεν αγαπούσα τα παιδιά μου ή δεν αγαπώ τα παιδιά μου και τα αγαπούσα και τα αγαπώ τα παιδιά μου, αλλά για μένα ήταν πολύ δύσκολο και πολύ βαρύ να ασχολούμαι με μικρά παιδιά. Περίμενα πώ και πώ να μπουν τα παιδιά μου στην εφηβεία για να μπορώ να συνεννοηθώ. Και τώρα που, τα, που και τα δύο μου παιδιά είναι έφηβοι, ο γιο μου είναι 23 και η κόρη μου 20, περνώ την καλύτερη φάση τη ζωή μου, επειδή μπορούμε να κάνουμε κουβέντε συνεννοήσιμε, να συνεννοούμαστε ο ένα με τον άλλον και να έχουμε μια επικοινωνία σε διανοητικό επίπεδο που να με ικανοποιεί. Δυσκολευόμουν πάρα πολύ με τα παιδιά μικρά. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι πολύ σπουδαία εγώ και τα παιδιά δεν είναι. Αυτό σημαίνει ότι εγώ δεν κάνω για παιδαγωγός, δεν κάνω για μεγάλο μα για ανατροφή παιδιών. παιδιό. Ε, δεν είμαι φτιαγμένη για αυτό το πράγμα. Από τη στιγμή που το έκανα, έσκα, από τη στιγμή που έγινα μάνα, έσκασα και κολύμπη. Όπω λέγει στο βιβλίο, Χαρούμενη Μαμά, Χαρούμενα Παιδιά, ήθελε να γίνει μάνα, σκάσε και κολύμπα τώρα. Έσκασα και κολύμπη, αλλά αυτό δεν με κάνει να είμαι κατάλληλη για μητέρα. Εσύ είσαι κατάλληλη για μητέρα και γι' αυτό και έφερε και τέσσερα υπέροχα πλάσματα στον κόσμο. Δεν έχεις κανένα πρόβλημα φιλενάδα, είσαι μια χαρά, μην ανησυχείς. Καλή δύναμη σου εύχομαι γιατί σωματικά θα κουράζεσαι με έξι παιδιά στο σπίτι και τα διαδικτυακά μαθήματα, αλλά ψυχικά είσαι μια χαρά. Έντε τώρα. Κάνουμε θέματα για αυτούς που έχουν πρόβλημα, όχι για αυτούς που δεν έχουν. Καλημέρα!